Ιδιαστούμε. Από τις εξελίξεις χθεσινές, λέω. Από την συμφωνία που έγινε μεταξύ Τσίπρα Αρχιεπισκόπου. Το γνωρίζετε το θέμα. Να σας πω το εξής. Παρακαλώ. Στην τελευταία ιεραρχία που κάναμε όλοι μας συγκεντρωμένοι στις αρχές του μηνός Οκτωβρίου, μάλιστα, έγινε μία αναφορά στην υπόθεση αυτή της επικοινωνίας του Μακαριωτάτου με μέλη της Ιεράς Συνόδου, mm-hmm, με την κυβέρνηση και με τον Πρωθυπουργό. Μάλιστα. Και τα πράγματα ακριβώς βρίσκονται σε μία συνέχεια. Επομένως το γνωρίζετε το πλαίσιο που συμφωνήθηκε χθες. Τι ξέρετε είχε υποθεί μες στην ιεραρχία. Να σας πω το εξής. Το τι γνωρίζω έχει βεβαίως μια σημασία, αλλά το θέμα είναι βασισμένο κάπου αλλού που πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα. Δηλαδή. Ιδιαίτερα εγώ πάντοτε λέγω ότι πρώτα πρέπει να τοποθετούμεθα και να γνωρίζουμε το αντικείμενο και μετά να ομιλούμε και να εκφραζόμαστε με οποιονδήποτε τρόπο. Μάλιστα. Είπανε τα χίλια δυο για χωρισμό κράτους εκκλησίας, για χωρισμό πολιτείας εκκλησίας. Δεν συμβαίνει αυτό, σεβασμιότατε, με το χθεσινό ανακοινωθέν. Πρέπει να δεν γράφει κάτι τέτοιο διαχωρισμό το ανακοινωθέν. Τα 15 σημεία τα οποία έχουν. Ναι, δεν γράφει όντως. Αλλά πέραν αυτού. Δηλαδή, όταν φεύγουν οι κληρικοί από το δημόσιο και πάνε στην εκκλησία, τι είναι αυτό. Μα πάντα στην εκκλησία ήταν. Αλλά θέλω να πω το εξής εδώ. Παρακαλώ. Που έχει μεγάλη σημασία. Εκκλησία είμαστε όλοι. Και ο κλήρος και ο λαός. Και πολιτεία είμαστε όλοι. Γιατί είμαστε πολίτες αυτού του κράτους. Μάλιστα. Δεν μπορώ τόσα χρόνια δηλαδή που έχω την επικοινωνία μου με τον κόσμο. Δεν μπορώ να αντιληφθώ και να κατανοήσω ποιο. Ναι, αλλά υπάρχουν και τεχνικά ζητήματα. Σεβασμιότατα, υπάρχουν και τεχνικά ζητήματα. Χθες μπήκε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο με 15 σημεία. Οι ιεράρχες συμφωνούν με αυτό το πλαίσιο. Να σας πω. Τι εικόνα έχετε εσείς. Όχι, όχι, θα σας πω το εξής που έχει σημασία. Η υπόθεση αυτή ξεκίνησε πάντοτε για την λεγόμενη εκκλησιαστική περιουσία. Βεβαίως. Η Εκκλησία της Ελλάδος έδωσε στο ελληνικό κράτος εδώ και τόσα χρόνια από την δημιουργία του κράτους το μεγαλύτερο τμήμα της εκκλησιαστικής του περιουσίας. Για το οποίο όμως η Εκκλησία της Ελλάδος, εφόσον το λέμε έτσι δηλαδή, έλαβε ελάχιστα σε σχέση. Τη μισθοδοσία των κληρικών. Έχει υποσχεθεί το κράτος. Δεν είναι μόνο η μισθοδοσία των κληρικών. Η μισθοδοσία των κληρικών ετέθη σε σχέση με κάποια συγκεκριμένα δεδομένα. Μάλιστα. Αλλά εκείνα τα οποία παρέλαβε το κράτος. Είναι πολλαπλάσια, λέτε. Χρόνια, όχι, είναι μόνο πολλαπλάσια, αλλά δεν απέδωσε στην Εκκλησία εκείνα τα οποία χρειάζονται. Σεβασμιότατε όμως. Ότι με ναι. τη συγκεκριμένη συμφωνία ναι. αυτό το πράγμα διευθετείται πλήρως. Α, μάλιστα, με το ταμείο που δημιουργείται, λέτε. Εξαφανίζονται πλέον απαιτήσεις και φαντασίες εκ μέρους όλων όσων μιλούν. Με το Ταμείο Εκκλησιαστικής Περιουσίας, λέτε. Θα πηγαίνουν τα έσοδα μισά-μισά. Σε αυτό αναφέρεστε. Δεν έχει καμία σημασία. Ένας λόγος παραπάνω που δεν υφίσταται διαχωρισμός. Μάλιστα. Άρα βάζετε ένα θετικό πρόσημο στις χθεσινές ανακοινώσεις, καταλαβαίνουμε, σεβασμιότατε. Μα πάνω απ' όλα πρέπει να βλέπουμε ότι κατά κάποιο τρόπο η διοίκηση του κράτους μας, το κράτος μας δηλαδή, έρχεται σε μία άμεση επικοινωνία με την Εκκλησία. Προσδιορίζει το κράτος χθες μέσω του κυρίου Πρωθυπουργού ότι το προήμιο του συντάγματος θα παραμείνει ως έχει. Η θρησκευτική ουδετερότητα δεν σας ενοχλεί, σεβασμιότατε. Η θρησκευτική ουδετερότητα υπάρχει. Που πλέον δεν θα είναι επίσημη θρησκεία του κράτους η χριστιανική Ορθόδοξη, δηλαδή, αλλά θα είναι η κρατούσα. Συγγνώμη, να πω το εξής. Τι σημαίνει δηλαδή να είναι η επίσημη εκκλησία του κράτους, η θρησκεία. Δεν σημαίνει δεν τίποτα. Έχει σημασία αυτό. Εσείς θα μας πείτε, σεβασμιότατε, εμείς θα σας πούμε. Εγώ πιστεύω το εξής, ότι ποτέ δεν πρέπει να κινούμεθα με σκέψεις οι οποίες προσβάλλουν την νοημοσύνη μας. Μάλιστα. Αυτοί που θέλουν να αλλάξουν το Σύνταγμα, το 3 και το 13, τα συγκεκριμένα άρθρα και το προήμιο. Δεν αλλάζουν αυτά. Κατά τη στιγμή κατά την οποία θέλουν ή επιθυμούν να τα αλλάξουν, να φέρουν μέσα στο κοινοβούλιο τα κόκαλα της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας και τη Λίκηθο του Κανάρη και του Μιαούλη και να πάνε στον τάφο του Κολοκοτρώνη μπροστά να του υπογράψουν. Σεβασμιότατε, να ρωτήσω κάτι άλλο. Οι κληρικοί και εκπρόσωποι τους που έχουμε φιλοξενήσει από το πρωί και αντιδρούν και λένε ότι εδώ υπάρχουν ζητήματα σε ό,τι αφορά τη μισθοδοσία μας, σε ό,τι αφορά τη φαρμακευτική περίθαλψη και ούτω καθεξής. Αδίκως αντιδρούν είναι, κατά τη γνώμη σας. Είναι θέματα τα οποία θα συζητηθούν. Θα γνωρίσουμε σήμερα την συζήτηση η οποία θα γίνει στην Ιερά Σύνοδο, τη διαρκή της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μάλιστα. Και προκειμένου μετά θα αποφανθούμε ή θα σκεφτούμε ή θα συζητήσουμε
τυχόν δυσκολίες που μπορούν να υπάρξουν στο θέμα αυτό. Εσείς πάντως σε πρώτη ανάγνωση συμφωνείτε, από ό,τι καταλαβαίνουμε, με το πλαίσιο που μπαίνει. Αν διαβάσουμε αυτά τα πράγματα, ναι, υπάρχουν τόσες δεσμεύσεις από το ελληνικό δημόσιο, όπως λέγει εδώ. Μάλιστα. Τόσα χρόνια όμως, από τότε που έγινε αυτό, όσες συμφωνίες και να γίνανε, η πολιτεία δεν τη στήρισε απέναντι της Εκκλησίας. Γιατί, τι χάσατε? Ελπίζομαι τι να έχασε η Εκκλησία τόσα χρόνια? Όχι, δεν έχασε η Εκκλησία. Mm-hmm. Η Εκκλησία δεν πήρε εκείνα τα οποία έπρεπε να πάρει για να μπορέσει να την. Άρα τώρα λέτε είναι προς το θετικό η συμφωνία. Παίρνει περισσότερα λοιπόν τώρα. Μα βεβαίως, με τη συμφωνία αυτή. Πλέον, μάλιστα, πλέον, εφόσον τηρηθεί αυτό το πράγμα. Γιατί καλά, ναι, αν δείτε εδώ πέρα το 15ο τμήμα, λέει παρακάτω. Τα διαβάσαμε. Παραπάνω δεσμεύσεις των μερών θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση τήρησης της συμφωνίας στο σύνολό του. Σωστά. Σωστά. Στην περίπτωση δηλαδή που θα γίνει. Λέει όμως και ότι πρέπει να περάσει και από τις δύο πλευρές, από τα δύο υπουργικά συμβούλια. Έτσι δεν είναι? Θα περάσει από τους ιεράρχες? Δεν είναι υπουργικό. Εντάξει, το λέω τώρα, καταλαβαίνεις εισαγωγικά. Θα περάσει από εσάς, τι βλέπετε? Από την ιεραρχία. Για ποιο λόγο να μην περάσει? Εσείς από την επικοινωνία που έχετε τις τελευταίες ώρες με άλλους ιεράρχες, εισπράτετε θετικό κλίμα, σεβασμιότατε? Δεν επικοινώνησα με κανέναν. Δεν πρόλαβα να επικοινωνήσω. Η αίσθηση που έχετε ποια είναι? Η αίσθηση που έχω προσωπικά δηλαδή είναι ότι ισχύει η υπόθεση αυτή στο να αντιμετωπίσω με το όλο θέμα, με ανυφαλιότητα, με ηρεμία, με ησυχία, να δούμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Θέλω να σας πω και το εξής. Ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάτης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος το 2012, μάλιστα, έγραψε αυτό το βιβλίο. Για να το δούμε. Μάλιστα, εκκλησιαστική περιουσία και μισθοδοσία του κλήρου. Βεβαίως το βλέπουμε. Ωραία. Όσοι λοιπόν ομιλούν, ναι, καλό θα είναι να το διαβάσουν πρώτα και μετά να μιλούν. Τι λέει δηλαδή, για πείτε μας. Θα το δείτε κι εσείς. Μα δεν μας το έχετε στείλει, πώς να το δούμε? Θα το δείτε. Τι λέει? Θα δείτε ακριβώς τι συνέβη. Πώς δόθηκε η περιουσία από την αρχή του ελληνικού κράτους, ναι, επί Όθωνος, στην πορεία μετά, μέχρι το 1952 που συνέβη ό,τι συνέβη και έγινε μία από τις τελευταίες συμφωνίες. Οι οποίες συνέβησαν και οι οποίες κατά κάποιο τρόπο προσδιορίστηκαν για το θέμα της περιουσίας ή πώς αποκτήθηκε αυτή η περιουσία στην Εκκλησία. Ναι. Η Εκκλησία δεν είχε ποτέ επιχειρήσεις, εργοστάσια ή οποιασδήποτε χρηματικές. Μάλιστα. Σεβασμιότατε να ρωτήσω κάτι άλλο. Για ένα τόσο σημαντικό, για ένα κορυφαίο ζήτημα όπως είναι αυτό που συζητάμε τόση ώρα, δεν θα έπρεπε να υπάρχει μία συζήτηση όλο το προηγούμενο διάστημα με όλους τους εμπλεκόμενους, όπως είναι και οι κληρικοί εδώ εν προκειμένου, οι οποίοι δηλώνουν ότι ευνηδιάστηκαν? Γιατί να γίνεται έτσι? Γιατί από τη μια στιγμή στην άλλη να ανακοινώνονται όλα αυτά? Δεν διάβασαν αυτό το βιβλίο. Δεν διάβασαν, να διάβασαν. Ναι, επειδή δεν το έχουμε διαβάσει όμως και εμείς το βιβλίο και δεν μπορούμε να πούμε γι' αυτό. Το διαβάσουν. Η γνώμη μου πάντοτε σε όλα τα ζητήματα είναι να διαβάζουμε, να έτσι, βλέπουμε τα χαρτιά. Σωστό μας, αυτό να που βλέπουμε λέτε. Την ιστορία μας, να βλέπουμε τα γεγονότα. Να ρωτήσω κάτι άλλο, σεβασμιότατε. Τι έγινε τώρα και συνέβη αυτή η μετάλλαξη του Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα? Τον φώτισε ο κύριος? Τι άλλο μπορεί να συνέβη και άλλαξε εκεί που έλεγε πλήρης διαχωρισμός, κατάργηση σταυρού, εκκλησίας, προσευχής και όλα αυτά, ξαφνικά μεταλλάχθηκε και ο ίδιος? Δεν είπε ποτέ τέτοιο πράγμα. Άλλοι, δεν το έλεγε ο ίδιος, το έλεγαν οι άλλοι από κάτω. Έχει σημασία. Μεγάλη σημασία αυτό δηλαδή. Δεν ποτέ δεν αναφέρθηκαν αυτά τα πράγματα. Μεγάλη αγάπη για... βλέπω στον Τσίπρα, σεβασμιότατε. Όχι, δεν είναι θέμα του Τσίπρα. Α, δεν είναι. Είναι θέμα γενικότερα της ζωής. Οι εφημερίδες δηλαδή σήμερα γράφουν για αριστερά του κυρίου, γι' αυτό σας το ρωτάμε. Πώς γίνατε αριστεροί στην Εκκλησία, ο δεν ξέρω. Δεν έχει ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Πώς δεν έχει? Παλιά είχαμε τη δεξιά του κυρίου. Τα χέρια του και τα δυο μας χέρια είναι πάντοτε ευλογημένα από το Θεό και μάλιστα το ένα βοηθάει το άλλο και τα δυο λείπουν το πρόσωπο, όπως λέει. Για, αλλά τώρα βλέπω ότι γράφετε με τα αριστερό, σεβασμιότατε. Εγώ όχι, με το δεξί γράφω. Εσείς... Αλλά θέλω να σας πω, έχει επιστημονικά αποδειχθεί ότι οι αριστερόχειροι όταν γράφουν έχουν και κατά κάποιο τρόπο μια μεγαλύτερη ευαισθησία στα κείμενα. Είναι... Α, μάλιστα, στη γραφή, στην ίδια στη συγγραφή. Ακριβώς. Μάλιστα, ακριβώς, μάλιστα. Άρα μάλιστα, συμφωνείτε με αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή, ότι εδώ μιλάμε για μια ιστορική συμφωνία? Πάντοτε οι συμφωνίες είναι ιστορικές. Κατά πόσο στην πορεία μετά... Ενδιαφέρει συμφωνία από συμφωνία, σεβασμιότατε. Αυτή η υπόθεση των 15 σημείων, όπως ακριβώς εκφράστηκε, θεωρώ ότι δείχνει σε 15 γραμμές το νόημα γενικότερα όλης αυτής της αγωνίας της Εκκλησίας. Η περιουσία αυτή δεν είναι των κληρικών. Καλά, προφανώς. Η Εκκλησία είναι του τόπου μας. Βεβαίως, αλίμονο. Είδα όμως ότι αντιδράει η Εκκλησία
της Κρήτης, Σεβασμιότατε, η οποία δηλώνει ευνηδιασμένη. Συγγνώμη, από ό,τι άκουσα από εσάς, δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Την διαδικασία σας. Ευνηδιάστηκαν, λένε οι άνθρωποι, δεν ξέρουν. Από το πρωί παρακολουθώ το δελτίο σας. Μάλιστα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι όλοι, όταν βλέπουν κάτι τέτοιο το οποίο κατά κάποιο τρόπο ανακοινεί τα κινητισμένα νερά της ζωής μας, όταν το βλέπουν αυτό το πράγμα, κατά κάποιο τρόπο εκφράζονται με την ψυχολογία. Το Πατριαρχείο τι πιστεύετε ότι θα κάνει, Σεβασμιότατε, ότι θα έχει κάποια αντίδραση, θα συμφωνήσει με αυτό το πλαίσιο? Τι λέτε? Είναι και η Μητέρα Εκκλησία, μην το ξεχνάμε αυτό. Μα για ποιο λόγο? Δεν ξέρω, εσείς θα πείτε. Προσέξτε, το άρθρο 3, εκεί πέρα ακριβώς αναφέρεται και του Οικουμενικού. Ακριβώς, δεν αλλάζει αυτό. Μα δεν αλλάζει. Έτσι. Αντιθέτως, κάποιοι εκ των αντιθέτων, δηλαδή στο να αλλάξει το Σύνταγμα που έλεγαν, ήθελαν να το καταργήσουν εντελώς. Mm-hmm. Η αντίδραση τώρα των κληρικών που βλέπουμε ότι θα είναι σφοδρή, δεν σε απασχολεί, Σεβασμιότατε, γιατί ρίχνουν τον μπαλάκι σε εσάς. Μας το είπανε πριν. Είπαν θα βγουν στους δρόμους αν χρειαστεί, Σεβασμιότατε. Είπανε είναι καιρός του Λαλήν και του Πράτην. Το είπε ο αντιπρόεδρος του. Βεβαίως, το είπε πριν από λίγο ο πατέρας Γεώργιος, Σεβασμιότατε. Μπορούμε να παίξουμε και το απόσπασμα. Καλά, δεν είπαν θα σκίσουν τα ράσα, αλλά θα υπάρχει αντίδραση. Μπορούμε να βρούμε και το απόσπασμα να το ακούσετε. Μπορεί να μην το πρόσεξε εγώ. Σας ανησυχεί αυτό, Σεβασμιότατε? Η Εκκλησία είναι πάντοτε στους δρόμους, μαζί με τους ανθρώπους, και οι παπάδες της είναι μαζί. Άρα λοιπόν, ζούμε, εκεί υπάρχουμε. Καταλήγουμε ότι είναι θετικός ο δρόμος που ανοίγει, Σεβασμιότατε. Δεν αλλάζει το Σύνταγμα. Δεν σβήνει, δεν φεύγει το στο όνομα της Αγίας και Ομοσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος που γράφτηκε με τα αίματα των ηρώων που μας έδωσαν την ελευθερία. Προσδιορίζεται πλέον το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας, ο μύθος αυτός τον οποίο συνεχίζουν συνεχώς. Τα χρήματα συνεχίζει να τα καταβάλει το δημόσιο. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Να σκεφτείτε ότι η Εκκλησία τόσα χρόνια, τόσα χρόνια η Εκκλησία πληρώνει εμφυά. Βεβαίως. Και θα συνεχίσει να πληρώνει. Πληρώνουν τα ακίνητα. Έτσι είπε το ΣΤΕ. Πληρώνει τα πάντα. Συνδέεται δηλαδή με τον οργανισμό του κράτους με έναν τρόπο. Μάλιστα. Δυνατό. Λοιπόν, Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας, Σεβασμιότατε, να είστε καλά. Καλημερίζουμε. Την αγάπη σας, καλημέρα. Λοιπόν, για έλατε τώρα να καλωσορίσουμε τον Βασίλη Λεβέντη, τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών. Γεια σας, κύριε πρόεδρε.